Στις θέσεις τους θα παραμείνουν ακόμα 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης που κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία είχαν καταθέσει. Ακόμη 11 εργαζόμενοι σήμερα δικαιώθηκαν με προσωρινή διαταγή να παραμείνουν στην εργασία τους, καθώς είναι πάρα πολύ κρίσιμο για αυτούς τους εργαζόμενους που στην πραγματικότητα κάνουν τα πάντα. Είναι μια δικαίωση των ίδιων των περιθαλπόμενων που δεν θα φύγουν αυτά τα παιδιά. Συνολικά 56 από τους 64 συμβασιούχους θα συνεχίσουν να παρέχουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους τουλάχιστον έως τις 3 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο δεν μπορεί να μην νομοθετεί εγκαίρως, να μην έχει προβλέψει εγκαίρως τι θα γίνει με όλα αυτά τα παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι άφησε τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας χωρίς προσωπικό και την τελευταία στιγμή αυτά τα παιδιά να προσπαθούν να δικαιωθούν με ασφαλιστικά μέτρα. Πρόκειται για εργαζόμενους σε νευραλγικά πόστα που η τυχόν απομακρυνσή τους θα φέρει την κατάρρευση των δομών. Θα μπορέσει να λειτουργήσει η δομή αν φύγουν οι συμβασιούχοι? Μα όχι, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και μέχρι τέλος του χρόνου θα φύγουν πάρα πολλοί από τους μόνιμους, ελάχιστοι θα μείνουν. Δουλεύουν ακόμη και όταν λήξει η σύμβασή τους, γιατί τα παιδιά έχουν δεθεί πάρα πολύ με αυτούς. Κάνουν χρέη μάγειρα, φροντιστή. Τα κέντρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους και είναι προς τιμήν της διοίκησης που το αναγνωρίζει και που δεν αντιλέγει σε αυτό. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε προσλήψεις άμεσα, καθώς η λύση της ανάθεσης των διαφορών υπηρεσιών σε ιδιώτες εργολάβους αφενός είναι κοστοβόρα, αφετέρου είναι εις βάρος των ατόμων που διαβιούν στις δομές πρόνοιας. Στη σύντηση να πούμε ότι δεν έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, αλλά φανταστείτε όμως το προσωπικό που δουλεύει μέσα στη δομή, μέσα με τα παιδιά. Κάθε τόσο και λιγάκι να εναλλάσσονται τα άτομα. Έχουν δεθεί, τα αγαπούνε, τα παιδιά αγαπούνε τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Ας πούμε, θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ στοιχίζω στο κράτος που είμαι μόνιμος υπάλληλος, που έχω κάποια χρόνια, στοιχίζω 1.350 ευρώ μειχτά στο κράτος και ένας εργολαβικός υπάλληλος στοιχίζει 2.150 στο κράτος. Δεν τα παίρνει ο υπάλληλος, στοιχίζει στο κράτος 2.150. Και υπάλληλος? Πρέπει να παίρνει θαρό 620 ευρώ, καθαρά. Και ναι, θα μπει εργολαβία ας πούμε, στην κουζίνα, θα μπει εργολαβία στην καθαριότητα, θα μπει εργολαβία στη φύλαξη. Στο θάλαμο ποιος θα μπει?